Αλλάζουμε θέμα. Φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας Βασίλη Γιαννόπουλο. Υπάρχει μια σειρά από πρωτοβουλίες αλλά και δρομολόγηση έργων, όπως είναι η αξιοποίηση του κτηρίου του Σωσίπολης στην είσοδο της πόλης του Πύργου. Θέμα που βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα μετά το αίτημα του Δήμου Πύργου για να στεγαστούν εκεί οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Είναι εμάς εκείνο που μας περισσότερο, αν θέλετε, εντυπωσίασε είναι το γεγονός, ο τρόπος αξιοποίησης που σκέφτεται η περιφέρεια αυτό το κτίριο να το μετατρέψει σε ένα ζωντανό οργανισμό, γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχει παραμείνει έτσι. Αν σκεφτούμε, το 2010 ολοκληρώθηκε η αναπαλαίωσή του και πήρε τη σημερινή του μορφή. Πώς η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας σκέφτεται να το αξιοποιήσει και ποιος είναι ο ρόλος που αναμένεται να παίξει στην τοπική οικονομία? Κύριε Παυλόπουλε, χαίρομαι καταρχήν που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για το κτίριο του Σωσίπολης. Ένα κτίριο εμβληματικό, θα έλεγα, πολύ σημαντικό και άρρηκτα συνδεδεμένο με την σταθιδική ιστορία του τόπου μας. Οφείλω να παραδεχτώ ότι το κτίριο αυτό αποτέλεσε από τους πρώτους, θα έλεγα, μεγάλους προβληματισμούς μας ως νέα περιφερειακή αρχή. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα κτίριο ταλαιπωρημένο, το οποίο όλοι γνωρίζουμε έχει υποστεί στο παρελθόν βρύτατους βανδαλισμούς. Επίσης, ο προβληματισμός μας πέρα από το γεγονός αυτό οφειλόταν και σε ένα άλλο ακόμα στοιχείο. Υπήρξε ενδιαφέρον και υπάρχει ενδιαφέρον, το είπατε και εσείς τώρα από το Δήμο Πύργου, στο παρελθόν και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να βρουν στέγη στο χώρο αυτό, στο κτίριο αυτό. Δεν σας κρύβω ότι προσωπικά έχω προβληματιστεί αρκετά, όμως πλέον έχω καταλήξει και εγώ σε συνεννόηση και σε συνεργασία και με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη ότι το κτίριο αυτό δεν μπορεί, για παράδειγμα, να στεγαστεί σε αυτό η πυροσβεστική υπηρεσία ή η διεύθυνση δευτεροβάθμιας. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την πυροσβεστική, θα ήθελα να πω, πρέπει να επισημάνω μάλλον, ότι υπάρχουν οι ίδιοι περιορισμοί που αφορούν και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Καθώς είναι ένα κτίριο με συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δομή, που μια τέτοια χρήση του θα απαιτούσε μάλλον να επέλθουν πολύ πολύ σημαντικές και ευρύτατες αλλαγές του στην κτηριολογική του δομή. Άρα αυτό θα αλλίωνε και τη φυσιογνωμία του, το χαρακτήρα του κτηρίου αυτού. Εφόσον λοιπόν έχουμε αποκλείσει όλες αυτές τις δυνατότητες, πήγαμε να αναζητήσουμε κάτι άλλο. Θεωρώ ότι το καλύτερο που έχουμε να βρούμε για ένα τέτοιο κτίριο, μαζί μάλιστα με έναν πολύ μεγάλο περιβάλλοντα χώρο, είναι να το αναδείξουμε και να το ανοίξουμε στην τοπική κοινωνία. Να είναι άμεσα προσβάσιμο και επισκέψιμο σε όλους, τον καθέναν από εμάς. Ένα κτίριο λοιπόν που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε, ένα ακίνητο που πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον περιβάλλοντα χώρο του, αυτός θα μπορεί να γίνει ένας χώρος πρασίνου, που θα περιλαμβάνει και άλλες χρήσεις, όπως θα είναι έστω και μικρής έκτασης χώρος ανθρωπαιδιών, καθώς και μικρά έθρια, ούτως ώστε να μπορεί μια οικογένεια να πηγαίνει εκεί με τα παιδιά της, να μπορεί να επισκεφτούν αυτό το χώρο, ενδεχομένως να υπάρχει και χρήση ή πρόβλεψη για ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με παράλληλη όμως αξιοποίηση και του κτηρίου. Ένα κτίριο το οποίο θα μπορούσε να στεγάσει είτε περιοδικές εκθέσεις, είτε να έχει μόνιμα, να υπάρχει μόνιμα σε αυτό, για παράδειγμα, ένα ψηφιακό μουσείο, ένα ψηφιακό μουσείο αναφορικά με την ιστορία του τόπου ή με την ιστορία της Παφίδας. Ναι. Αυτές είναι πρόχειρα κάποιες σκέψεις, δεν είναι πρόχειρες, δεν είναι σε αρχικό στάδιο, έχουμε προχωρήσει αρκετά και μάλιστα οφείλω να σας αποκαλύψω, μπορώ να σας αποκαλύψω, κύριε Παυλόπουλε, ότι πολύ σύντομα θα έχουμε στα χέρια μας μία μελέτη από εξειδικευμένο επιστήμονα, προκειμένου να δούμε τις δυνατότητες που έχουμε για αυτό το κτίριο σε ό,τι αφορά και το ακίνητο, τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και το ίδιο το κτηριακό συγκρότημα, προκειμένου να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν και πώς μπορεί να λειτουργήσει και κάτω από ποιο πρίσμα, με ποιες ιδιαιτερότητες και από ποιον φορέα υλοποίησης και όλα τα σχετικά. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, η μελέτη αυτή θα είναι έτοιμη εντός του μήνα ή εντός του καλοκαιριού? Κύριε Παυλόπουλε, το χειρότερό μου είναι να κάνω πρόβλεψη σε χρόνους, γιατί δυστυχώς πολλές φορές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες
μας ξεπερνούν, όσο καλές και αγνές και αν είναι οι προθέσεις μας και το ενδιαφέρον μας. Οπότε θα ήθελα αυτό να το αποφύγουμε. Το πλάνο μας, ο σχεδιασμός μας θα έλεγα, είναι να το έχουμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο, ούτως ώστε όταν θα έχουμε κάτι απτό στα χέρια μας, μία ολοκληρωμένη μελέτη, να μπορούμε να προχωρήσουμε εξασφαλίζοντας την ανακαία χρηματοδότηση, κάνοντας χρήση και από τη νέα διαχειριστική περίοδο όπου υπάρχουν αρκετές τέτοιες προβλέψεις και να μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα για δημοπράτηση. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μπορεί για πολλούς να φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο ουσίας, αλλά είναι ο δρόμος μπροστά που περνάει μπροστά από το νοσοκομείο. Γιατί αυτός ο δρόμος, πέρα ότι συνδέει την Εθνική Οδό Πύργου Πατρών με την Αγίου Γεωργίου, καταλήγει σε δύο πολύ σημαντικές υπηρεσίες για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών του νομού. Το ένα είναι το νοσηλευτικό ίδρυμα το νοσοκομείο του Πύργου, όπου είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο και όπου φιλοξενεί δεκάδες ασθενείς και παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες του. Και το άλλο είναι βέβαια η πυροσβεστική υπηρεσία Πύργου, όπου η πυροσβεστική υπηρεσία Πύργου και η διοίκηση του νομού, όπου όπως καταλαβαίνετε η άμεση προσβασιμότητα των πυροσβεστικών οχημάτων προς κάθε κατεύθυνση είναι αναγκαία. Ξεκίνησαν οι εργασίες. Κύριε Παυλόπουλε, το θέσατε πολύ σωστά. Πρόκειται για ένα πολυσύχναστο δρόμο με τις ιδιαιτερότητες αυτές που προαναφέρατε. Ένα έργο πολύ πολύ σημαντικό που όλοι μας το περιμέναμε. Πλέον έχει ξεκινήσει, υπάρχει εγκατάσταση εργολάβου και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως είναι καθαρισμοί, εξκαφές και κυρίως το πιο σημαντικό, κατασκευή σειρματοκιβωτίων στο ρέμα, στο εφιστάμενο ρέμα του ΤΟΕΒ που είναι στο σημείο αυτό και περνάει μπροστά από το νοσοκομείο. Είναι σε εξέλιξη. Έχουμε την εγγύηση από τον εργολάβο ότι οι εργασίες θα προχωρήσουν με ταχύτατους ρυθμούς. Υπάρχει μια δυσκολία, μια ιδιαιτερότητα στο έργο αυτό, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει καθίζηση στο υφιστάμενο οδόστρωμα, οπότε θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες, ούτως ώστε να μην έχουμε στο μέλλον το πρόβλημα. Θα πρέπει να το επιλύσουμε τώρα εν τη γενέση του και μετά να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ασφαλτοστρώσεις. Αυτό ίσως πάρει λίγο χρόνο, όμως θα κυλήσουν όλα ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.